καλωσορίζω στο πλαίσιο του Δελτίου, πηγαίνοντας στην πολιτική επικαιρότητα, τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο κυρίες και κύριοι, με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, κύριο Γιάννη Αναστασάκη. Καλό μεσημέρι, πώς είστε, κύριε Αναστασάκη? Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας. Είμαι κουρασμένος στην τελική ευθεία, αλλά χαρούμενος για τη διαδικασία που ακολούθησα τώρα στην προεκλογική περίοδο. Ούτως ή άλλως οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι η γιορτή για τους περισσότερους της δημοκρατίας, με το λόγο να ξεδιπλώνεται, με τις ιδέες και τις σκέψεις να ανταλλάσσονται. Αυτό το οποίο, αυτό το οποίο έχετε αποκομίσει αυτή την ώρα, είτε από αυτά τα οποία έχουν γίνει, είτε αυτά τα οποία χρειάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, που λίγο πολύ είναι και ο δείκτης αυτού που θα πρέπει ενδεχόμενα να επιδιώξετε, εφόσον εκλεγείτε και εσείς και ο κύριος Αρναουτάκης, για την περιφέρεια και την επόμενη πενταετία. Ποια είναι, κύριε Αναστασάκη? Ο κόσμος ζητάει πλέον πρακτικά πράγματα και συγκεκριμένα. Δεν θέλει θεωρίες, δεν θέλει απροσδιόριστα οράματα. Οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες. Οι προκλήσεις που δυστυχώς τις βιώνουμε κάθε μέρα, είτε συζητάμε για την οικονομική, είτε την ενεργειακή, είτε τις φυσικές καταστροφές, είναι τετράγωνες. Άρα απαιτούν μια αντίστοιχη τετράγωνη αντιμετώπιση. Αυτό είναι που έρχομαι εγώ στην περιφέρεια να καταθέσω ως πρόταση, ότι στο Δήμο φτάσαμε στο να κάνουμε 300 εκατομμύρια ευρώ έργα υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, σε έναν από τους δυσκολότερους Δήμους, θα έλεγα, στη χώρα. Την τεχνική γνώση που έχω για τις παραστάσεις από το Υπερχοδέ και τον Δήμο Ηρακλείου, με την ιδιότητά μου ως μηχανικός, νομίζω ότι μπορώ να τις θέσω σε εφαρμογή την υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης για τους δημότες μας στον ομό, ώστε να γίνει κάτι συγκεκριμένο στον τομέα των υποδομών ή σε όποιο άλλο τομέα αποφασίσει ο Περιφερειάρχης, που είναι ένας άξιος άνθρωπος, να με τοποθετήσει. Να παραμείνουμε λίγο σε αυτούς τους τρεις τομείς στους οποίους κάνετε αναφορά πριν από λίγο, γιατί θα ήθελα με δύο κουβέντες παραπάνω να ακούσω περισσότερα πράγματα βάσει των πράξεων που ζητούν οι πολίτες. Ας ξεκινήσουμε από την πολιτική προστασία και συνεχίζεται. Πολιτική προστασία. Χρειάζεται οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε όλα τα έργα που έχουν να κάνουν με τις διευθετήσεις των ρεμάτων, ώστε να έχουμε ένα πλήρες πλάνο αντιπλημμυρικής προστασίας. Δεν έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε περιοχές όπως τις έχουμε βιώσει, Αλικαρνασσός, Καρτερός, στις Γούβες, στα Μάλια παλιότερα. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν δρομολογηθεί πολλές μελέτες για την οριοθέτηση των ρεμάτων. Από τις μελέτες όμως πρέπει να πάμε στα μεγάλα έργα. Να δούμε και ο ΒΟΑΚ τι επιβαρύνσεις δίνει με τα όμβρια που διοχετεύονται στις αστικές ζώνες, στους δήμους που καλούνται να σηκώσουν ένα μεγάλο μέρος από τα όμβρια που είναι από τον αυτοκινητόδρομο προς τη θάλασσα. Δημιουργούν ζητήματα. Και αντίστοιχα, όταν δεν υπάρχουν αγωγοί, που τα έχω βιώσει και στο Ηράκλειο, δυστυχώς, ο σχεδιασμός διαχρονικά ήταν ελλιπής, γιατί η νομοθεσία ήταν ελλιπής και αν μη τι άλλο οι προκλήσεις εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είχαμε ως κίνδυνο στα χαρτιά το έχουμε πλέον κάθε 2-3 χρόνια ζωντανό. Το κομμάτι πολιτική προστασία είναι αυτό. Και γνωρίζετε ότι υπάρχει και η διάβρωση των ακτών, που είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας προβληματίσει. Εμείς το βιώσαμε στο βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου, αλλά γνωρίζω ότι και σε άλλες περιοχές υπάρχει το ίδιο. Δρόμοι που κατολισθαίνουν, περιοχές ολόκληρες. Δεν χρειάζεται να θυμίσω το νέο δρόμο προς τις Μοίρες ή τον δρόμο που κόπηκε προς τον προφήτη Λία. Είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Τα ζούσαμε και εμείς στο Ηράκλειο σε μικρότερο βαθμό, σε ορισμένες περιοχές. Και σε σχέση με την πολιτική προστασία, δεν ξεχνάμε βέβαια και τις πυρκαγιές. Εκεί πιο πολύ πρόληψη, γιατί το κομμάτι της διαχείρισης της καταστροφής αυτής καθεαυτής ανήκει στην κυβέρνηση. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε όμως με τα σχέδια που ενεργοποιούν τον κόσμο και όλες τις δυνάμεις καταστολής της φυσικής καταστροφής. Ωστόσο, κύριε Αναστασάκη, δεν την ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το νέο και αυτό το οποίο θέλεις να φέρεις ως έργο, είναι αυτό το οποίο επίσης θα πρέπει να συντηρήσεις, γιατί πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε, πραγματικά τα οποία μας έχουν ταλαιπωρήσει και συνεχίζουν να μας ταλαιπωρούν, είναι και αυτό το οποίο δεν έχει συντηρηθεί έτσι όπως θα έπρεπε, στο χρόνο που έπρεπε, με τα σημερινά αποτελέσματα. Έτσι. Τώρα έχετε χτυπήσει φλέβα, θα έλεγα. Σημερινό τηλεφώνημα είχα για την κατάσταση μιας γέφυρας εδώ στο Δήμο Ηρακλείου.
Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να γίνουν γενναίες συντηρήσεις παντού, σε όλες τις υποδομές. Γεράσανε. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 χρόνια σε πολλές περιπτώσεις. Που σημαίνει ότι κάτι πολύ διαφορετικό από τις πολύ απλοϊκές συντηρήσεις που γίνονται και αν γίνονται, πρέπει να κάνουμε. Είναι κομμάτι στο οποίο εξειδικεύομαι και ως μηχανικός. Έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και αυτό πιστέψτε με. Δεν θέλει ούτε ακραίες καιρικές συνθήκες, ούτε φωτιές, ούτε σεισμούς. Υπάρχει εκεί λόγω της διάβρωσης που υπέρχεται με το πλήρωμα του χρόνου. Μα ούτως ή άλλως διαγυμνού οφθαλμού φαίνονται όλα αυτά. Ακριβώς, ακριβώς. Το κομμάτι το άλλο που είναι συναφές, και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την κλιματική αλλαγή, είναι η λειψιδρία. Η αγωνία που εισέπραξα, ειδικά στον κάμπο της Μεσαράς, είναι τεράστια. Οι άνθρωποι έχουν μεγάλη αμφιβολία θα καταφέρουν να επιβιώσουν ως παραγωγή αν συνεχίσει έστω και μία χρονιά με τόσο χαμηλές βροχοπτώσεις. Και ότι υπάρχει υπερεκμεταλλεύεται, οπότε πας σε διπλό πρόβλημα. Δύο ζητούμενα λοιπόν. Έτσι. Το πρώτο είναι να ολοκληρωθούν τα φράγματα ώστε να μπορούμε να αποταμιεύουμε ό,τι μπορούμε και να σώσουμε από τις λιγοστές πια βροχές. Και το δεύτερο, να υπάρξει μία καλύτερη οργάνωση της μεταφοράς όλων των επιστημονικών εξελίξεων. Έχουν αλλάξει, δόξα τω Θεώ, και οι έρευνες και τα υλικά, ώστε να μειώσουμε την άδικη χρήση νερού, που πολλές φορές λόγω ελλιπούς, ξαναλέω, πληροφόρησης, γίνεται κατασπατάληση, χωρίς να υπάρχει κανένας αντίκτυπος θετικός στην παραγωγή. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, πολλά ζητήματα. Έχουμε περάσει τον καιρό της αηφορίας. Το περιβάλλον αναβαίνει. Ενδεικτικό το σημερινό θέμα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα και τη μόλυση. Στοιχεία τα οποία βασίζονται σε επιστημονικούς οργανισμούς. ΕΑΓΜΕ, Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Ακριβώς. Έτσι, ως παρένθεση. Τα ιδρύματα διαρκώς δημοσιεύουν ορίσματα και έρευνες. Κάποιος πρέπει όμως να κουμπώσει την έρευνα με την πράξη, να πάρει δηλαδή την επιστήμη στο χωράφι. Αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει κάλλιστα η περιφέρεια Κρήτης. Μπορεί να γίνει εύκολα αυτό και γρήγορα? Εύκολα όχι. Γρήγορα ναι. Με την έννοια ότι εγώ έχω μια βασική αρχή, εντάξει τα μεγάλα και τα μακροπρόθεσμα, αλλά όλα ξεκινάνε από ένα βήμα. Για να είμαστε αξιόπιστοι προς τους δημότες, προς τους πολίτες, πρέπει ό,τι μεγάλο παρουσιάζουμε να το ξεκινάμε τώρα με απλά βήματα. Όλα έχουν ένα οδικό χάρτη. Τα πρώτα βήματα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα, χειροπιαστά, ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Mm-hmm. Έτσι δούλεψα και στο Δήμο. Δεν υπάρχει απάντηση, κάνουμε μια μελέτη ή παραπέμπουμε στις καλένδες ένα ζήτημα. Σίγουρα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, υπάρχουν και πράγματα που μπορείς να κάνεις άμεσα. Όχι για να φτάσεις στο 100% του αποτελέσματος προφανώς, αλλά για να έχεις μια βελτίωση σε σχέση με το σήμερα. Κύριε Ναστασακή, να σας πάω σε κάτι λίγο έτσι πιο απολιτικό ως σκέψη, και αλήθεια είναι το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω. Έχουμε μπροστά μας αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα. 5η 5 του Οκτώβρη, Κυριακή 8 του Οκτώβρη. Ο καθένας από εμάς... Είμαστε το 25ο λεπτό του αγώνα. Έτσι. Να ρωτήσω το εξής λοιπόν. Ο καθένας από εμάς, και κυρίως τα νέα παιδιά που μπαίνουν για πρώτη φορά σε αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά ενδεχόμενα τα οποία είχαν ψηφίσει και στις εθνικές εκλογές ή δεν είχαν ψηφίσει, τα παιδιά τα οποία, τα παιδιά, δεν το λέω με την κακή την έννοια, τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι τις περισσότερες φορές γυρίζουν την πλάτη διαμαρτυρόμενα σε πολιτική με ήττα και πολιτικούς. Με τι κριτήρια ψηφίζουν οι άνθρωποι αυτοί, πώς πρέπει να ψηφίσουν και πώς πρέπει να ψηφίσει γενικότερα ο καθένας από εμάς? Τι ωραία ερώτηση. Να ξεκινήσω από τους νέους ανθρώπους. Είχα μια αγωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό να επικοινωνήσω τη δουλειά μου και τις απόψεις μου με έναν τρόπο που να μπορεί να προσελκύσει τα νέα παιδιά. Έχουν βαρεθεί με τις παλαιοκομματικές πρακτικές και τον ξύλινο λόγο. Είναι πολύ επιφυλακτικά σε σχέση με όσους ασχολούνται με την πολιτική, σωστά το είπατε. Νομίζω όμως ότι όποιος είναι ειλικρινής, έχει ένσημα πίσω δουλειάς και κάποιες προτάσεις που είναι συγκεκριμένες και ωφέλιμες,
μπορεί σε ένα λεπτό να κερδίσει την προσοχή των παιδιών, των νέων ανθρώπων και να τους εξηγήσει ότι είμαι εκεί για να βοηθήσω στη δική σου τη ζωή. Όσο και αν δεν το καταλαβαίνεις, όσο και αν δυσπιστείς, είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να κάνω κάτι για σένα. Σε αυτή τη λογική κινήθηκε και η επικοινωνιακή μου καμπάνια, που δεν είχε τίποτα πιο πολύπλοκο από το ότι σε ένα λεπτάκι προσπαθούσαμε διαδοχικά βίντεο καθημερινά να εξηγήσω στους νέους ανθρώπους, ξαναλέω, τι είναι αυτό που κάναμε στο Δήμο, ποιο ήταν το συνολικό πλάνο και ποια είναι τα αποτελέσματα, για να δείξω ότι δεν ήταν μια ιδέα στο πουθενά, ήταν κάτι που οδήγησε σε συγκεκριμένες επιτυχίες. Έγινε το Ηράκλειο τουριστικός προορισμός, μας έχουν αναγνωρίσει από διάφορους φορείς στο εξωτερικό με αποκορύφωμα το Yale που πήγα πριν από 10 μέρες και υπάρχει πλέον μια εικόνα πιο ευρωπαϊκή σε μια πόλη που καθόλου ευρωπαϊκή δεν ήταν όταν ξεκινούσαμε πριν από 10 χρόνια. Άρα η περιέργειά μου αυτή την ώρα είναι ποια ήταν η απάντηση που παίρνατε, ποια ήταν η στάση που κρατούσαν οι νέοι ψηφοφόροι. Κοιτάξτε, οι νέοι ψηφοφόροι δεν σου δίνουν απριόρι μια στήριξη οπαδική και καλά κάνουν. Είναι επιφυλακτικοί και παραμένουν επιφυλακτικοί, όμως αυτό που με έκανε χαρούμενο είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις είδα ότι έσκυψαν να ακούσουν τι είναι αυτό που είχαν να τους πω. Το τι θα το κάνουν θα το δείξει εν μέρη και η κάλπη την Κυριακή. Εγώ αυτό που σίγουρα παροτρύνω όλους τους ανθρώπους είναι να πάνε να ψηφίσουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θέλουν να δουν μια θετική αλλαγή, πρέπει να κάνουν μια θετική προσπάθεια, μια θετική επιλογή. Με τα όποια κριτήρια εκείνοι κρίνουν. Εγώ, αν ήμουν στη δική τους θέση, που θα είμαι δηλαδή, γιατί και εγώ θα ψηφίσω, θα εμπιστευόμουν περισσότερο ανθρώπους που έχουν να δείξουν συγκεκριμένο έργο και όχι μόνο θεωρητικές ιδέες. Μάλιστα. Είναι ένα ασφαλές κριτήριο. Άλλο, όλοι λέμε πολλά, κάποιοι έχουν κάνει περισσότερα από τους άλλους με τα ίδια δεδομένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα αυτή, να ευχηθώ καλή συνέχεια και για τη διάθεσή σας. Αυτό ισχύει βέβαια και για όλους τους πολίτες. Γιατί την επιφυλακτικότητα που δείχνουν οι νέοι, που δεν θέλουν καν να ακούνε, τη δείχνουν και οι μεγαλύτεροι. Ο κόσμος κουράστηκε από θεωρίες. Τα προβλήματα που περάσαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι αλλεπάλληλα και συγκεκριμένα και μεγάλα. Επομένως, η πολιτική όφιλε να έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει ακόμα. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κανάλια και τους ανθρώπους που θα μας πάνε στην αλλαγή. Από τα πολλά λόγια για τα φρουφρού, στα συγκεκριμένα και τα απλά. Εγώ δεν πιστεύω στα μεγάλα οράματα. Πιστεύω ότι οι αλλαγές έρχονται από μικρά βήματα, από ανθρώπους που έχουν μια γενική εικόνα στο μυαλό τους, που δεν χρειάζεται να τη λένε. Γιατί όταν λες πολλά και είναι πολύ πολύ μακροπρόθεσμα, δεν σε πιστεύει κανένας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις σκέψεις αυτές που ανταλλάξατε μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Στη διάθεσή σας.